Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε σήμερα εδώ σε μια συνάντηση που με νέους ανθρώπους. Η Νέα Δημοκρατία επενδύει στη νέα γενιά, γιατί πιστεύει ότι η νέα γενιά είναι το μέλλον αυτής της χώρας. Και σε αυτή την προσπάθεια θέλουμε με αυτή την συνάντηση σήμερα εδώ να αφυπνίσουμε τη νέα γενιά για το μέλλον που θέλουμε να δημιουργήσουμε ως Νέα Δημοκρατία. Σε αυτή την προσπάθεια λοιπόν, σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να έχω 4 εκλεκτούς προσκεκλημένους και θέλω να τους ευχαριστήσω θερμά γιατί άφησαν τις δουλειές τους για να είναι σήμερα εδώ μαζί μας, τους οποίους οφείλω να παρουσιάσω. Είναι ο κύριος καθηγητής της Γενετικής του Δημοκρίτου Πανεπιστήμιου Θράκης, ο κύριος Γιάννης Παγκλίδης, τον οποίο θα γνωρίσουν τα παιδιά σε λίγο. Είναι ο πρόεδρος της ΣΥΓΜΑ Ανδριώτης ΑΕ, ο Γεωπόνος, ο κύριος Βασίλης Ανδριώτης. Τον ευχαριστώ και τον Βασίλη που είναι σήμερα εδώ. Εμείς ευχαριστούμε. Τον κύριο Ζουλιάμι, τον CEO της American Genetics, τον Παύλο τον Ζουλιάμι. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριο Ζουλιάμι που είστε εδώ. Και τον κύριο Γαβουτόπουλο από την Πολιτικό Μηχανικό, Τεχνικό Σύμβουλο της ΚΕΒΕ, και που δραστηριοποιείται στην περιοχή μας λόγω της ΕΝΕΝ. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ. Με αυτή λοιπόν την προσπάθεια θέλουμε όλους τους νέους της πόλης μας να δείξουμε ότι υπάρχει η Ελλάδα της παραγωγής, μια φωτεινή Ελλάδα, μια Ελλάδα που πρέπει να επενδύσει στη νέα γενιά, πρέπει να επενδύσει στη μόρφωση, πρέπει να επενδύσει στην εκπαίδευση, πρέπει να δημιουργήσουμε πολλές και καλές θέσεις εργασίας για αυτούς τους νέους, προκειμένου να επιστρέψουν στη χώρα μας πίσω οι 550.000 νέοι που φύγανε από την Ελλάδα. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης έχει δεσμευτεί προκειμένου να καταφέρουμε να φέρουμε πίσω ένα μεγάλο κομμάτι από τους νέους ανθρώπους που φύγανε γιατί δεν βρήκαν δουλειά στη χώρα μας. Στην προσπάθεια αυτή δεν περισσεύει κανένας και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα πρέπει όλοι μαζί ως Έλληνες με τη βοήθεια των ανθρώπων που γνωρίζουν και την επιχειρηματικότητα αλλά και τους πανεπιστημιακούς, τους ακαδημαϊκούς μας δάσκαλους να φροντίσουμε να δημιουργήσουμε αυτές τις προϋποθέσεις για να μπορέσουν οι νέοι μας να επιστρέψουν. Δεν έχω πολλά να πω, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους προσκεκλημένους μας γιατί θα έχουν την ευκαιρία σε μια διαδραστική κουβέντα με τους νέους να ανταλλάξουμε απόψεις, το πώς σκέφτονται η νέα γενιά και το για ποιο λόγο πρέπει να προσέλθουν όλοι οι νέοι στις 7 Ιουλίου στις κάλπες να ψηφίσουν για να αποφασίσουν για το μέλλον τους.